Δυστυχώς, μετά την ιδιωτικοποίηση των επικοινωνιών, της ίδρυυσης, της ενέργειας, έρχεται η απαγκίστρωση του κράτους από τη δωρεάν δημόσια υγεία, η οποία αποκλειστικά αυτή κλήθηκε για να αντιμετωπίσει την πανδημία, και βέβαια από τη δωρεάν δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, η οποία σε λίγα χρόνια θα είναι μόνο για αυτούς που έχουν χρήματα να την πληρώσουν. Οι ενέργειες της αναδιάρθρωσης του Πανεπιστημίου μας αλλά και άλλων πανεπιστημίων της ανώτατης εκπαίδευσης, για τις οποίες μιλήσαμε σήμερα, δεν είναι ούτε οι πρώτες και δεν θα είναι και οι τελευταίες. Τα πολύπαθα πρώην ΤΕΗ ανωτατοποιήθηκαν στα χαρτιά το 2001, αναδιαρθρώθηκαν με το Αθηνά το 2013, πανεπιστημιοποιήθηκαν το 2019 και τώρα αναδιαρθρώνονται ξανά, ενώ οι εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας θα πάνε ίσως πιο πίσω από εκεί που ξεκίνησαν, δηλαδή ξανά τα αλλάζουν σε ιδρύματα τριετούς φοίτησης. Αυτές οι αλλαγές που μόλις αναφέραμε είναι απλά η βιτρίνα της ουσιαστικής και σε βάθος μετάλλαξής τους από δημόσια πανεπιστήμια σε επιχειρηματικά πανεπιστήμια και ως τέτοια λειτουργούν στη βάση κόστους ωφέλους. Έτσι μιλάνε για οικονομίες κλίμακας, ανταγωνιστικότητα μεταξύ τους και αριστεία την οποία την μετρούν με έσοδα από δίδακτρα μεταπτυχιακών, με ξενόγλωσσα προπτυχιακά, με πατέντες, spin-up, start-up και γενικά παραγωγή υπηρεσιών εκπαίδευσης και έρευνας προς πώληση σε άλλες επιχειρήσεις ή σε φοιτητές πελάτες. Όπου ό,τι πληρώνει ο φοιτητής πελάτης θα παίρνει κιόλας. Αν πληρώνει λιγότερα θα παίρνει κατώτερης ποιότητας στοιχείο, αν πληρώνει περισσότερα, ανάλογα με το πόσα πληρώνει, θα έχει και αξία το στοιχείο που θα αποκτά. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μιλάμε για ακαδημαϊκά ιδρύματα, αλλά για επιχειρηματικές μονάδες. Οπότε και την ακαδημαϊκή διοίκηση τη μετέτρεψαν σε οικονομική διαχείριση αρχικά με τη θεσμοθέτηση του αυτοδιοίκητου των πανεπιστημίων και πλέον σε κανονική στρατηγική διοίκηση με την αυτονομία των πανεπιστημίων. Τώρα μιλάνε για διοικητικά συμβούλια και διοικητές managers, όπως τις ανώνυμες εταιρείες. Εμείς απαντάμε στις εξαγγελίες του Υπουργείου για το αναμενόμενο από πέρσι τέτοιο καιρό νομικό πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση, ότι δεν θέλουμε τέτοιο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο που ονειρευόμαστε είναι αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν και παρέχει υψηλού επίπεδου ολοκληρωμένη ανώτατη εκπαίδευση στα παιδιά μας, που πιστοποιείται με ενιαίο και σε κάθε επιστήμη πτυχίο, το οποίο με τη σειρά του είναι αποτέλεσμα κοινού προγράμματος σπουδών σε κάθε αντικείμενο. Ένα πτυχίο που ενσωματώνει όλη την απαραίτητη επιστημονική γνώση, δηλαδή θεωρία, εφαρμογές και πρακτική άσκηση, και είναι η μόνη προϋπόθεση για την άσκηση του ανάλογου επαγγέλματος. Ένα πανεπιστήμιο που υποκινεί τη διεπιστημονικότητα μέσα από τη συνεργασία μεταξύ επιστημονικών αντικειμένων, τμήματων, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων και δεν βάζει φραγμούς αυτήν με τον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Με ανοιχτά και διαθέσιμα αποτελέσματα της έρευνας για την πραγματική ανάπτυξη της επιστήμης και όχι με αποκλειστικότητες που βάζουν φραγμούς αυτήν για να δώσουν αποκλειστική εκμετάλλευση στις επιχειρήσεις. Ένα πανεπιστήμιο που θα πραγματοποιεί έρευνα υψηλού επίπεδου για την εξέλιξη της επιστήμης, της οποίας τα αποτελέσματα θα κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, ομορφότερη, ευκολότερη, πιο ενδιαφέρουσα, πιο ξεκούραστη και πιο απολαυστική. Ένα πανεπιστήμιο που θα αγκαλιάζει και θα βοηθάει τους νέους για να νιώθουν δυνατοί για να μαθαίνουν, να προβληματίζονται, να αναλύουν, να κοινωνικοποιούνται, να διεκδικούν και να εξελίσσονται για να μπορούν μετά να εξελίσσουν. Νέοι οι οποίοι θα μπορούν να σπουδάσουν χωρίς να χρειάζεται να δουλέψουν παράλληλα για να τα βγάλουν πέρα ή να δανείζονται από τις τράπεζες τις οποίες τα χρωστάνε στη μισή ζωή τους. Όταν οι κυβερνήσεις τα καταφέρουν αυτά, τότε να συζητήσουμε για όριο χρόνου φοίτησης. Αυτό είναι το πανεπιστήμιο που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία, που ακριβώς επειδή τώρα υπάρχουν όλα τα μέσα, μπορεί όντως να το αποκτήσει η νέα γενιά. Ο δρόμος προς αυτό το πανεπιστήμιο δεν στρώνεται με διοικήσεις, είτε διορισμένες είτε εκλεγμένες όπως βολεύει σε κάθε περίπτωση, που υλοποιούν χωρίς καμία αντίσταση αυτά που τους υπαγορεύει το Υπουργείο. Δεν στρώνεται με νόμους που αναγνωρίζουν τα πτυχία των κολεγίων, ξεχνούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων δημοσίων πανεπιστημίων, καταργούν το πανεπιστημιακό άσυλο, βάζουν την πανεπιστημιακή αστυνομία για να βγάλουν τους φοιτητές από τα πανεπιστήμια επειδή διεκδικούν τα αυτονόητα. Αποδομούν τα προγράμματα σπουδών για να μην έχουν καμιά αξία τα πτυχία, ώστε οι απόφοιτοι ακριβώς μόλις τα παίρνουν, αντί να μπορούν να εργαστούν με αυτά και να υποχρεώνονται να παίρνουν και άλλα πτυχία μεταπτυχιακά πιστοποιήσεις διάφορες, για να βρουν μια δουλειά για λίγο καιρό και μετά
με την αλλαγή του επαγγελματικού προσανατολισμού ξανά από την αρχή. Όταν τα πτυχία που παρέχει η ανώτατη εκπαίδευση είναι τέτοια, τότε ανάλογο είναι και το μέλλον των δικών σας παιδιών, των δικών μας παιδιών. Χωρίς δικαιώματα και καταστολή στο πανεπιστήμιο, χωρίς δικαιώματα και καταστολή στη δουλειά, χωρίς δικαιώματα και καταστολή στη ζωή. Ο δρόμος προς το πανεπιστήμιο που θέλουμε ξεκινά από την κατάργηση όλων των νόμων που μετατρέπουν το πανεπιστήμιο σε επιχειρηματική μονάδα, ενώ στρώνεται, και αυτά διεκδικούμε, με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία, ισότιμη χρηματοδότηση σε όλα τα πανεπιστήμια χωρίς κατηγοριοποιήσεις και ανταγωνισμούς. Μη μας κουνούν το δάχτυλο μετρώντας πόσα πανεπιστήμια, σχολές και τμήματα έχει η Θεσσαλονίκη, γιατί αυτοί τα ίδρυσαν. Άμεση και πλήρη στελέχωση στα επίπεδα των αναγκών για το πανεπιστήμιο που περιγράφουμε εμείς και όχι το πανεπιστήμιο που χτίζουν αυτοί. Με το απαραίτητο προσωπικό όλων των κατηγοριών σε μόνιμη και σταθερή δουλειά πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με αξιοπρεπείς μισθούς και πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη, γιατί κανένας επιστήμονας δεν πρόκειται να αφοσιωθεί στην έρευνα και τη διδασκαλία της επιστήμης του, αν κάθε χρόνο πρέπει να αλλάζει μαθήματα, τμήματα, πανεπιστήμια, πόλεις για να έχει απασχόληση, ή αν πρέπει να ασκεί και ελεύθερο επάγγελμα ταυτόχρονα για να ζει με αξιοπρέπεια. Το ίδιο ισχύει για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού, δηλαδή ειδικό διδακτικό και τεχνικό προσωπικό εργαστηρίων, διοικητικούς υπαλλήλους και εργάτες καθαριότητας και φύλαξης, εξυγχρονισμό των υποδομών των εργαστηρίων, στελέχωση και εμπλουτισμό των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, παροχή όλων των απαραίτητων εργαλείων ώστε η έρευνα και η διδασκαλία να μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεμπόδιστα με σύγχρονες μεθόδους και σε υψηλό επιστημονικό επίπεδο. Γενναία αύξηση για φοιτητική μέρημνα, δωρεάν σύντηση στέγαση μετακίνηση ώστε κανένας φοιτητής να μην εγκαταλείψει τις σπουδές του για οικονομικούς λόγους. Τελειώνοντας, για αυτούς που θα πούν ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για αυτά που ζητάμε, έχουμε να πούμε ότι αν τα 4 δις που δίνονται κάθε χρόνο στο ΝΑΤΟ για να συμμετέχει η χώρα μας στα σφαγεία του, τα έδιναν για τη δημόσια παιδεία και τη δημόσια υγεία, δεν θα ήμασταν εσείς και εμείς σήμερα εδώ, οι φοιτητές και εμείς στους δρόμους, 28.500 Έλληνες νεκροί από την πανδημία. Σαν σύλλογος μιλήσαμε πάρα πολλές φορές για τα προβλήματα αυτού του καινούργιου πανεπιστημίου που προέκυψε μετά από τη συνένωση. Προβλήματα από στοιχειώδη πράγματα, θέρμανση, καθαριότητα και φύλαξη, ας πούμε, μέχρι λειτουργίες οικονομικές, όπως πρόσφατα μάθαμε για ότι δεν αναλώθηκε ένα σημαντικό κομμάτι του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου και πήγε στα αποθεματικά, που σημαίνει ότι δεν λειτουργεί το Πανεπιστήμιο σωστά, δεν μπορεί να αναπτυχθεί αν δεν ξοδεύει τα χρήματα που του δίνουν. Και τώρα ήρθε και αυτό ξαφνικά, αυτή η απόφαση της δικού σας αναστάτωσε μια μεγάλη κοινότητα του Πανεπιστημίου, η οποία κοινότητα είναι πολύ ζωντανή και ξαφνικά σαν να είναι ασκήσεις επί χάρτου, σαν να παίρνεις μια πινέζα να τη μετακινείς από εδώ εκεί, ξαφνικά πρέπει να αλλάξουν τόσους κόσμους τις ζωές τους, γιατί έτσι αποφάσισε το Υπουργείο, το υπαγόρευσε στη δικούσα επιτροπή και αυτή το εκτέλεσα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν συμφωνούμε σε αυτό και φυσικά αυτό, όπως είπε και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, είναι μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής, μιας υποβάθμισης της δημόσιας παιδείας, της τριτοβάθμιας πιο συγκεκριμένα, που είναι και οδηγός των υπόλοιπων επιπέδων παιδείας, μια υποβάθμιση με σκοπό την ιδιωτικοποίησή της, την επιχειρηματικοποίησή της, όπως βλέπουμε με μικρά βήματα τώρα στην αρχή να γίνεται με τα κολέγια, με τα δικαιώματα που δίνει στα κολέγια κτλ. Είμαστε αντίθετοι σαν εργαζόμενοι, δεν συμφωνούμε, δεν συμμετείχαμε σε κανένα μέρος της διαδικασίας αυτής. Και βλέπουμε να συμβαίνει και σε άλλα πανεπιστήμια. Πρόσφατα μάθαμε ότι από την Πρέβεζα το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μεταφέρεται στα Γιάννενα και πρέπει οι συνάδελφοί μας, οι εργαζόμενοι, να κάνουν το ταξίδι καθημερινά.
Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα πάρουμε με όλες μας τις δυνάμεις, θα σταθούμε δίπλα στους φοιτητές και στους αγώνες τους, για να μην, γίνει, να μην περάσει αυτό το πράγμα. Και να μην περάσουν βέβαια και οι ευρύτερες πολιτικές που σχεδιάσουν της ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε όλα αυτά που έχουν υποθεί. Θα έχω καλύψει συνάδελφοι. Είμαι εδώ να δηλώσω στην αντίθεσή μας, των συναδέλφων, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και να δηλώσω ότι θα είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους, όλοι οι εργαζόμενοι θα είμαστε όλοι μαζί και οι φοιτητές, για να μην περάσει αυτό το παράλογο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και το οποίο το είχαμε ζήσει και με το σχέδιο Αθηνά.